καταστρέφονται τα πάντα. Μεταξύ των ζημιών αυτών υπήρξε και εκείνη τις βιβλιοθήκες. Δεν έμεινε τίποτα. Από μαρτυρίες εκείνο που διαβάζουμε είναι ότι το μοναδικό που απέμεινε και αντίκριζε ο κάθε ένας ήταν στάχτες και από καΐδια. Με πρωτοβουλία ξανά του Κοραή γίνεται προσπάθεια και συγκεντρώνεται ξανά υλικό. Μάλιστα το 1832 στέλνει και τη συλλογή που είχε ο ίδιος εδώ στοιχείο και προτρέπει και άλλους λόγιους σύγχρονους της εποχής του να στείλουν εδώ τα βιβλία τους, ώστε να εμπλουτιστεί η βιβλιοθήκη, να υπάρχει πλούσιο υλικό και να μπορεί ο κόσμος να έχει πρόσβαση στα γράμματα και να μορφώνεται. Το 1881, τώρα έχουμε άλλα γραμματικά γεγονότα, είναι οι μεγάλοι σεισμοί που γίνονται εδώ στη Χίο, με πολλές ζημιές, μεγάλες καταστροφές, 7.000 τραυματίες, 4.000 νεκροί. Ο άνθρωπος που σας μιλά αντιπροσωπεύει απλώς τη διοργάνωση. Κανονικά, στην πραγματικότητα, λείπει αυτή τη στιγμή από μπροστά σας η ψυχή και του συνεδρίου και των ακαδημιών, γιατί δεν είναι μία η ομιλία, η ακαδημία είναι πολλές. Εγώ αντιπροσωπεύω στην πραγματικότητα τη διεύθυνση των σπουδών των φοιτητών της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, των ημερικών σπουδών δηλαδή. Υπάρχουν αντίστοιχα τμήματα για εκμάθηση νέων ελληνικών, αρχαίων ελληνικών, παραδοσιακών χωρών για Έλληνες, για ξένους φοιτητές, μεταπτυχιακούς και καθηγητές. Για 23η χρονιά ήδη και για 22η χρονιά, η 23η χρονιά στη Χίο έχουμε δραστηριότητες της Γεωροκλάσικα και της Όδο και για 22η της Ομιλικής Ακαδημίας. Κάθε χρόνο και ειδικότερα φέτος μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι έχουν προκύψει νέα στοιχεία σε ό,τι αφορά τις ομιλικές έρευνες, την πρόσληψη του ομίλου από την σύγχρονη αλλά και την παγκόσμια λογοτεχνική πραγματικότητα. Κάθε φορά προσπαθούμε να σας παρουσιάσουμε κάτι καινούριο και να φέρουμε στο νησί και στην άκρη αυτή του ελληνισμού, η οποία βρίσκεται σε τόσο κέριο σημείο και σε τέτοια ακμή των παραδόσεων, προσπαθούμε να φέρουμε το νέο αίμα και τις ψυχές των ανθρώπων που δείχνουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις ομιλικές σπουδές και για τη Χίο. Κάθε χρόνο προκύπτουν νέα πορίσματα. Προσωπικά προσπαθώ να αναπτύξω ό,τι καινούριο προκύπτει στην εκπαιδευτική διαδικασία της παράδοσης και της μάθησης, προσπαθώ να το αξιοποιήσω ερευνητικά ώστε να το έχουμε σαν καινούργιο υλικό την επόμενη χρονιά. Πίσω από όλα αυτά όμως βρίσκεται η ψυχή, η κυρία Γιατράκου, η κυρία Μαρία Ελευθερία Γιατράκου, η οποία χωρίς εκείνη και με τις θυσίες της τις προσωπικές, όπως και πολλών άλλων, έχω στο μυαλό μου την κυρία Βαρόνη, την κυρία Λουτράρη, λυπάμαι αν δεν μπορώ να τους αναφέρω όλους σε μια σύντομη συζήτηση. Θέλω να πω όμως ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ο Μιλών, προσπαθούμε με κάθε τρόπο να αναδείξουμε πρώτα απ' όλα την κλασική μας παράδοση, το λόγο και το έργο του Ομήρου που εμπνέει τους ανθρώπους σε όλες τις εποχές και σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Χτες μάλιστα ανακάλυψα ότι στην πραγματικότητα είχε γίνει μια ομιρική παραφιλολογία, δηλαδή μια λογοτεχνία η οποία προκύπτει μέσα από τα ομιρικά επί παγκόσμιου βεληνικούς και ελπίζω ότι μέρα με τη μέρα θα αναπτυχθεί όλο και καλύτερα και τα παιδιά αυτά που ήρθαν σήμερα ως φοιτητές αύριο θα είναι ως διδάσκοντες και ως οι καλύτεροι πρεσβευτές των ανθρωπιστικών ιδεωδών και των ιδεών του Ομήρου ανά τον κόσμο.